μία από τις μεγαλύτερες και καλύτερα οργανωμένες ασκήσεις των τελευταίων ετών, που στηρίχθηκε σε ένα απόλυτα ρεαλιστικό σενάριο εγκλωβισμού και διάσωσης ατόμων μετά από κατάρρευση τμήματος σχολικού κτηρίου, πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η πυροσβεστική υπηρεσία, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας εκπαίδευσης του προσωπικού σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, πραγματοποίησε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο μία άσκηση διάσωσης ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί στο κτίριο. Το σενάριο απαντούσε σε ζήτημα που θα μπορούσε να προκύψει οποιαδήποτε στιγμή, έπειτα από μία σεισμική δόνηση. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι υλοποιήθηκε στο παλαιό κτίριο του 5ου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές στο σεισμό του Οκτωβρίου του 2016. Στο σενάριο της άσκησης ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο τρόπο και οι μαθητές του σχολείου, αφού το πρώτο στάδιο προέβλεπε την ασφαλή εκένωση των αιθουσών. Το δεύτερο σκέλος περιέλαμβανε την επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ατόμων και μάλιστα πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές ταυτόχρονες διασώσεις. Ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ιωαννίνων, Απόστολος Βασδέκης, χαρακτήρισε χρήσιμες τις ασκήσεις κυρίως για να διαπιστώνονται λάθη και παραλήψεις που είναι κρίσιμο να αποφεύγονται σε ένα πραγματικό συμβάν. Ο σκοπός της άσκησης, πέρα από την εκπαίδευση του προσωπικού και των συναρμόδιων φορέων, είναι και η επισήμανση λαθών και παραλήψεων, προκειμένου σε περίπτωση πραγματικού συμβάντος, το οποίο βέβαια απευχόμαστε, να αποφευχθούν. Όπως γνωρίζετε, ο σεισμός είναι ένα απρόβλεπτο φυσικό φαινόμενο, το οποίο μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή απροειδοποίητα. Για το λόγο αυτό, τόσο η υπηρεσία μας, όσο και οι άλλοι φορείς, πρέπει να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα και εγρήγορση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του. Για να συμβεί βέβαια αυτό, απαιτείται πολύ καλός συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων και συγχρονισμός των ενεργειών τους, προκειμένου να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι πολλά από τα σχολικά συγκροτήματα της πόλης και της περιοχής είναι παλαιάς κατασκευής. Και μάλιστα το συγκεκριμένο υπέστη και ζημιές στον σεισμό του 2016. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, για το οποίο υπάρχει προβληματισμός όχι μόνο για τα σχολεία αλλά και γενικότερα για παλιά κτίρια και προφανώς και εκείνα τα οποία έχουν εκτιστεί πριν την αναθεώρηση του πολεοδομικού κανονισμού. Αλλά είναι ένα θέμα στο οποίο η δική μας υπηρεσία δεν μπορεί, ας πούμε, να κάνει κάτι, δηλαδή προληπτικά. Από το ΕΚΑΒ, ο συντονιστής της 7ης Περιφέρειας, Νίκος Σκούρας, αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία με την πυροσβεστική, αλλά και στη συνεχή εκπαίδευση του ΕΚΑΒ. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή μας χρειάζονται, είμαστε στο πλευρό τους, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, να βρισκόμαστε στο πλευρό του πολίτη. Οι χρόνοι μας απέναντι στα τροχαία, στα παθολογικά, στα καρδιολογικά, στα ορθοπαιδικά περιστατικά μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων έχει, μπορώ να πω, μηδενιστεί. Φτάνουμε από 3 έως 6 λεπτά απέναντι σε κάθε κλήση που γίνεται στο τηλεφωνικό διαβιβαστικό κέντρο και μπορούμε να τα απεξέλθουμε απέναντι με διασώστες πιστοποιημένους και με άσκηση εργασίας, επαγγελματικής εργασίας, την οποία μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε καθαρά επαγγελματίες. Τέλος, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρηγόρης Τζίμας και η Διευθύντρια του Σχολείου Χαρίκλη Αντάση στάθηκαν στη σπουδαιότητα που έχει κάθε τέτοια άσκηση για μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια άριστη συνεργασία, πραγματικά άριστη, κυριολεκτό, όσον αφορά και τα σχέδια εκένωσης αλλά και τη βοήθεια που μας δίδει το πυροσβεστικό σώμα όσον αφορά τις διασώσεις. Έχουμε κάνει ασκήσεις, αν θυμάστε στη δημοσιογράφη και σε ειδικά σχολεία ακόμη, ιδιαίτερα στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπου οι πυροσβέστες με ένα
πολύ καλό σχέδιο κατάφεραν παιδιά με ειδικές ανάγκες και μάλιστα παιδιά με νοητική υστέρηση να τα κάνουν να κατανοήσουν πώς θα μπορέσουν να βγουν από το κριτήριο σε περίπτωση κινδύνου. Και έχουν γίνει ασκήσεις ετοιμότητας και πριν τη σημερινή και θα γίνουν και στο μέλλον, έτσι ώστε να αποκτήσουν την σωστή αντισεισμική στάση και να έχουμε λιγότερα προβλήματα.